θα είναι η συνέχεια της ακολουθίας, της νεκροσύμου ακολουθίας. Της νεκροσύμου ακολουθίας. Λόγω των εορτών μιλήσαμε 4 ομιλίες για τα γεγονότα των εορτών και του νέου έτους και είχαμε αφήσει αυτό το θέμα. Να το ολοκληρώσουμε με μία-δύο ομιλίες, να δώσουμε μια εικόνα επάνω στο σοβαρό αυτό θέμα, διότι ενδιαφέρει τον άνθρωπο και εφόσον ζει, αλλά και όταν φύγει από του κόσμου τούτου. Διότι και αυτοί που θα μείνουν πίσω πρέπει να γνωρίζουν περί του πρόκειται. Και εμείς που πρόκειται να φύγουμε πρέπει να ετοιμαστούμε και να γνωρίζουμε περί τίνου πρόκειται πάλι εκεί που θα πάμε. Μέσα στην νεκρόσιμη ακολουθία, είπαμε και άλλοτε και στις ευχές, υπάρχει όλη αυτή η σκέψη και το δόγμα της υποθέσεως της ψυχής πέραν του τάφου. Είχαμε μιλήσει, όπως βλέπω εδώ από τις σημειώσεις μου, από τον άμωμο, από τον ψαλμό αυτό με τους 176 στίχους, που έχει σταχυολογήσει η Εκκλησία μας και μας παρουσιάζει μερικούς εξ αυτών. Είχαμε κάνει 4 ομιλίες όπως βλέπω και βρισκόμαστε πλέον στην τρίτη στάση και συγκεκριμένα στο 141 στίχον, εκεί ακριβώς που λέγει «Της φωνής μου άκουσον Κύριε και κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσομε αλληλούια». Είναι όπως είπα ο 141 στίχος του αμώμου. Φωνάζει εκεί και λέγει «Της φωνής μου άκουσον», δηλαδή του κράζει. Έχετε απασχοληθεί ποτέ πότε ακούει ο Θεός? Φωνάζει. Ακούει άραγε. Και εάν ακούει, γιατί δεν απαντά? Και εάν δεν ακούει, γιατί δεν ακούει? Ποια η προϋπόθεση, δηλαδή, θέλω να πω, θα πρέπει να υπάρχει εκ μέρους του ανθρώπου για να ακούσει τη φωνή του ανθρώπου ο Θεός. Είναι κάτι που λέγεται αμαρτία, είναι αυτό το λεγόμενο παραβάν, είναι το μεσότυχον, είναι το καταπέτασμα του ναού, το οποίο μπαίνει στη μέση και δυσκολεύει να φτάσει η φωνή του ανθρώπου στο Θεό. Θα πει κανείς ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ναι, άμα όμως η αμαρτία μπει στη μέση, πανταχού παρόν είναι, αλλά είναι δεσμευμένος, δεν μπορεί να ενεργήσει. Διότι η αμαρτία τον δυσκολεύει. Στον Ιωάννη στο έψιλον κεφάλαιο στίχο 7 διαβάζουμε το εξής. «Εάν μείνετε εν εμή και τα ρηματά μου εν εμή μείνει, ο εάν θέλετε, ετήσαστε και γεννήσετε εμείς. Εάν μείνετε, λέει, κοντά μου και εφαρμόζετε τα λόγια μου, ό,τι ζητήσετε, να ξέρετε θα το έχετε». Και εφόσον βέβαια είναι προς το συμφέρον, διότι πολλοί άνθρωποι ζητούν πράγματα, αλλά δεν λαμβάνουν, διότι κακό ζητούν. Ή εκείνο που ζητούν δεν είναι για το συμφέρον του. Αυτό λέει η λογική του για την ώρα. Αν κοιμηθούν και ξημερώσουν αύριο, θα ζητάνε άλλο. Και την άλλη άλλο. Ο Θεός όμως, ο οποίος είναι ο σοφός, γνωρίζει τι συμφέρει για τον άνθρωπο και του δίδει ή δεν του δίδει. Εάν λοιπόν το αίτημά του είναι σωστό και προς το συμφέρον της ψυχής του, τότε θα του δώσει. Όμως θα πρέπει να μένει στο Θεό κοντά και να έχει υπόψη του τα ρήματά του, τα λόγια του, τι έχει πει για να πράττει. Και ένα ακόμη πάλι που μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή τη σκέψη, πότε ο Θεός ακούει, παρότι φωνάζουν και του λένε «Άκουσον, άκουσον της φωνής μου Κύριε και σώσον με», το αναφέρει αυτό ο ποτέ τυφλός, αν ενθυμίστε, όταν απελογείτο τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, που τους είπε εκεί «Είδαμε, γνωρίζουμε, ότι αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει». Των ανθρώπων των αμαρτωλών ο Θεός δεν τους ακούει, δεν τους υπακούει δηλαδή. Ακούει αλλά δεν υπακούει στο αιτημά του. «Αλλά αν τις θεοσεβείς ή
και το θέλημα αυτού πει τούτου ακούει. Όχι απλώς πιστεύω, αλλά και πράττω και το θέλημα αυτού πει, διότι πολλοί πιστεύουν. Σε κάτι πιστεύουν. Σωστά δεν πιστεύουν και δεν πράττουν εκείνο που λέγει αυτός που πιστεύουν. Αν παραδεχτούμε ότι πολλοί πιστεύουν στον Χριστό, είναι χριστιανοί, στην ταυτότητα, στα χαρτιά κλπ. Πηγαίνουν στις μεγάλες εορτές απ' έξω από την εκκλησία, παίρνουν το φως της Αναστάσεως ή των Αγιασμών, δέχονται χρόνια πολλά, ανοίγουν το σπίτι τους, φτιάχνουν το δέντρο, βάλουν τα βασίλη στα τζάμια κλπ. Αλλά από και κάτω τίποτα άλλο. Νηστεία, εγκράτεια, σοφροσύνη, παιδοποιία, εκκλησιασμός, μετάνοια, εξομολόγηση, ελεημοσύνη, προσευχή. Αυτά δεν έχουν κανένα δουλειά. Δεν ακούει τότε ο Θεός. Βαδιακούει τότε ο Θεός. Δεν ακούει. Δεν απαντά τότε ο Θεός. Φωνάζει λοιπόν ο και κοιμημένος. Τη φωνή μου άκουσαν. Ναι, αν με άκουσε, θα σε ακούσω. Ξέρετε τι λέγει ένα πατήρ της εκκλησίας. Μέσα σε δύο λόγια το σκίσει αυτό. Ακούει αντί ακούει. Θέλει να σε ακούσω, θα με ακούσει. Δεν με ακούς, δεν σε ακούω. Βροντίσου κάτι, δεν σε ακούω. Ακούει αντί ακούει. Ακούμε μερικές φορές πολλούς ανθρώπους που μιλάνε ότι τα παιδιά τους δεν τους ακούνε, δεν τους σέβονται κλπ. Γιατί ακούς εσύ το δικό στον πατέρα και σέβεσαι το δικό στον πατέρα που θέλεις αυτό να σεβαστεί. Δεν είναι μόνο τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου προς το γιο, είναι και σε σένα να τιμήσεις τον πατέρα προς τον ουρανό. Πόσο εσύ λοιπόν δεν το τιμείς, δεν έχεις ακοή προς τα εκεί, πώς περιμένει να υπάρχει υπακοή προς τα εδώ. Ακοή λοιπόν λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, αντί ακοή. Και να το γνωρίζουν. Όταν καμιά φορά του χτυπάμε την πόρτα και δεν παρουσιάζεται, όταν τον παρακαλούμε, όταν του φωνάζουμε και δεν απαντά, ας ρωτήσουμε. Γιατί άραγε, ας ερευνήσουμε τον εαυτό μας. Είμαι θα συνεπείς, είμαι θα σύμφωνοι με το Ευαγγελιό του ή με τη λογική του, τη λογική μας. Γιατί εμείς προβάλλουμε τη λογική μπροστά στο Ευαγγέλιο. Τη λογική. Λέγει ο Θεός σου κλέψεις. Καλά. Κλέψεις τώρα, το δημόσιο έχει ανάγκη. Κλέβει από το δημόσιο. Μα δεν είπε να μην κλέβεις από τους φτωχούς και να κλέβεις από το δημόσιο. Ή να κλέβεις από τους, να μην κλέβεις τους αδυνάτους και να κλέβεις από τους πλουσίους. Δεν λέει αυτό ο Θεός. Ού κλέψεις. Όταν βάζεις τη λογική στη μέση και όταν παίρνεις τα μέσα, αγιάζεις τα μέσα εξαιτίας του σκοπού, είσαι λανθασμένος. Δεν σε ακούει ο Θεός. Εδώ λοιπόν φωνάζει, λέει, άκουσε με, έρχομαι. Ναι, αν μ' άκουσες τη ζωή σου, θα σε ακούσω και θα στείλω και ανθρώπους να σε παραλάβουν. Αν όμως δεν με άκουσες τη ζωή σου, τότε θα έρθει η αστυνομία να σε παραλάβει. Θα έρθει γιατί έχει έντελμα συλλήψεως και θα σε, αντί να σε υποδεχτούν, θα σε αμπαλάρουν και θα σε στείλουν εκεί που δεν περίμενες και δεν εξοφλούνται τα χρέη εκεί. Μέχρι λέει να αποδώσει τον έσκατον κοδράτη. Πού να αποδώσει, πόσο το σώμα το κατέθεσε εδώ στην γη. Τι να αποδώσει, δεν είναι άνθρωπος πλέον, είναι πνεύμα πλέον. Το υπόλοιπο λοιπόν το λείψανε, το άφησε εδώ. Πώς λοιπόν θα αποδώσει και έτσι χάνεται ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν είναι κάτι όταν τα ακούμε εκεί και το λέει «Τις φωνής μου άκουσον Κύριε» αμέσως να λέει «Εγώ τον ακούω για να μ' ακούσει, τον άκουσα στη ζωή μου, τον ερώτησα στη ζωή μου, τον έβαλα μπροστά στον οδηγό και εγώ ακολούθησα ή πήγα μπροστά και του έβαλα πίσω εσύ να υπογράφεις. Εγώ έχω κανονίσει, ξέρω τι θα κάνω, πώς θα πολιτευτώ, πώς θα παντρευτώ, πόσα παιδιά θα κάνω, τι θα φτιάξω, εσύ απλώς να μονογράφεις, εγώ τα έχω κανονίσει». Γιατί έτσι τον θέλουμε εμείς στο Θεό. Να μην διαβάζει τι θα υπογράφει. Ποιος από εμάς υπογράφει χωρίς να διαβάσει. Κανένας δεν υπογράφει. Μπορεί να υπάρξει καμιά εξαίρεση ενός αφελούς, ξέρω εγώ. Ετούτοις όμως, κατά γενικών κανόνων, θα διαβάσεις πρώτα και θα βάλεις την υπογραφή σου. Εμείς τον Χριστό του ζητάμε να υπογράφει χωρίς να διαβάζει. Εμείς τα έχουμε κανονίσει. Δεν ακούει λοιπόν ο Θεός τότε. Και αλίμονό μας, άμα δεν μας ακούει ο Θεός, διότι έχει κατ' επέκταση ότι δεν τον ακούσαμε εμείς. Εκάμαμε το δικό μας. Και κατά συνέπεια θα βρεθούμε πεθαίνει. Έπειτα, φεύγοντας από τον στίχο αυτόν, πηγαίνει στον 161ο στίχο, εκεί που λέγει «Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν, και από τον λόγο σου εδηλίασε η καρδία μου,
Αλληλούια. Εδώ βέβαια ο Δαβίδ έχει κάτι δικό του. Πρόκειται περί του Σαούλ και περί αυτών, οι οποίοι εξεδίωξαν, το έκαναν μεγάλες ζημιές του Δαβίδ τότε εκεί. Όπως το Χριστό έχει, είναι και χριστολογικό αυτό το εδάφιο. Οι αρχιερείς, οι φαρισαίοι κατά του Χριστού. Το κατεδίωξαν δωρεάν. Όμως αυτό δεν το φοβήθηκε τόσο όσο φοβήθηκε το πιο κάτω. Από τον λόγο σου ειλιλίασε η καρδία μου. Δεν εδίλιασα διότι με εδίωξαν οι άρχοντες. Εδίλιασα διότι δεν βρίσκουμε συνεπείς στα λόγια σου. Τα λόγια σου είναι αυτά που με τρομάζουν. Και αυτό σε εμάς δεν συμβαίνει. Εμείς φοβούμεθα το σκήνο, δεν φοβούμεθα την κλοπή. Φοβούμεθα το χωροφύλακα, δεν φοβούμεθα την κόλαση. Φοβούμεθα το ποδικό, δεν φοβούμεθα να φωνεύσουν το παιδί μας. Αυτοί είμαστε εμείς. Αυτός όμως λέει, από τον λόγο σου ειδηλίασα. Οι άρχοντες αν με δίωξαν, αυτό δεν το λογάριασα. Αλλά μπροστά στα λόγια σου, ότι δεν είμαι συνεπής, εκεί τάχασα, εδίλιασα, εδηλίασα. Και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο. Να μην φοβούμεθα τα λεγόμενα κακά, διότι κακόν ένα είναι, η αμαρτία. Όλα τα άλλα είναι νομιζόμενα κακά. Κανέναν δεν μπορούν να κολλάσουν τα λεγόμενα κακά. Μπορεί όμως να κολλάσει και να ταρταρώσει στην αιωνιότητα το λεγόμενο κακό, η αμαρτία. Αυτό είναι το κακό. Όλα τα άλλα διορθώνονται. Η αμαρτία δεν διορθώνεται πέραν του τάφου. Όλα τα άλλα θα μείνουν εδώ. Αυτό που θα περάσει πέρα είναι η αμαρτία, η αρετή. Γι' αυτό το χαρακτηρίζει εδώ και το χωρίζει. Αυτούς λέει που με δίωξαν, δεν τους εφοβήθηκαν. Από το λόγο σου όμως, ελήφθηκαν τα γόνατά μου. Εδηλίασα μπροστά στα λόγια σου, διότι δεν είμαι συνεπής. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ποιος από εμάς είναι εις θέση να πει ότι είναι συνεπής με του λόγου του Θεού, με τον νόμο του Θεού, με τα ρήματα του Θεού? Κανένας από εμάς. Εν πάση περιπτώσει. Και συνεχίζει ακόμη με δύο στίχους. Τον 175 και τον 176. Είναι οι δύο στίχοι του ανώμου, στους οποίους παίρνει και κλείνει την όλη αυτή υπόθεση. Λέγει στον 175, ζήσετε η ψυχή μου και ενέστησε, και τα κρυματά σου βοηθήσει μου. Πότε ζει η ψυχή του ανθρώπου που μπορεί να ενεί τον Θεόν στην αιωνιότητα? Όταν εδέχτη το σωτήριο του Θεού που έστειλε στον κόσμο. Ο άνθρωπος που έζησε εδώ μαζί με τον Χριστό, που εδέχτη το λύτρον αυτό, το σωτήριον αυτό μέσω που λέγεται Χριστός που έστειλε ο Θεόσπατη, αυτός ζει στον αιώνα και ενεί το Θεό εις τον αιώνα. Οι άλλοι δεν θα μπορούν να ενέσουν μαζί με τον Σατανά στην τροφιά. Αυτός που θα συναρνηθεί μετά των αγγέλων είναι ο άνθρωπος που και οι μεν θα υμνούν και θα δοξάζουν τον Θεό από τη θέση τους οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Θα εφαρμοστεί δηλαδή και πέρα του τάφου, αν εφηρμόσει έντε του τάφου εκείνο που λέγει, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριο. Βάλτε ένα μαγνητόφωνο φορητό επάνω σας. Με μια ταινία 15 ώρων. Από το πρωί μέχρι 10-11 που θα κοιμηθείτε. Το βράδυ βάλτε την να την ακούσετε. Να μου πείτε πόσες φορές εδοξολογήσατε τον Θεό την ημέρα. Τα πρωτεία σε αυτή την πολυλογία, στη ζήλια, στο φθόνο, στην κατάκριση, στην αδιαφορία, στην περιτολογία και την είχαν οι γυναίκες. Τώρα όμως συναγωνιζόμεθα και εμείς οι άντρες. Ο μόνος ο οποίος δεν δοξάζεται και τα όργανα που δεν χρησιμοποιούνται είναι ο Θεός αφενός
και η γλώσσα που έχει δοθεί εκ μέρους του ανθρώπου αφετέρου. Δεν έχει δοθεί για κανένα λόγο ή μόνο να υμνεί τον Θεό. Και εντούτοις ο άνθρωπος δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Στέκεται βέβαια στην τυπική του προσευχή, μια ολιγόλογο προσευχή το πρωί ή και περισσότερα. Και ένα τέταρτο θέλετε, και μισή ώρα θέλετε, και μια ώρα. Πού είναι πάνε οι άλλες ώρες μέχρι το βράδυ θα ξαναπροσευχηθείς? Περί τίνου σου μιλείς στο τηλέφωνο? Τι βλέπεις, τι διαβάζεις, τι ακούς, τι λες στην αγορά, στον δρόμο κλπ. Περί τίνους, εκεί που εργάζεσαι, περί τίνους ομιλείς, πώς χρησιμοποιείς τα όργανα αυτά τα τίμια που σου έχει δώσει? Γι' αυτό είναι φυσικό να βρισκόμαστε μακριά από τον Θεό, παγωμένοι, νεκροί, και να βρίσκει ευχέρεια ο Σατανάς να εισέρχεται και τα πρόσωπα να τα φέρει σε αναταραχή και τα οικογένεια να τα διαλύει και τα σφυλία να τα σπιθαίνει και να μην αφήνει τίποτα όρθιο. Γιατί? Γιατί δεν βρισκόμεθα εμείς στην προσευχή. Όταν είμεθα εν προσευχή εμείς, δεν μπορεί κανένας να μας πειράξει. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τη γνώμη του Μεγάλου Βασιλείου για το ψαλτήρι. Ψαλτήρι το οποίο έπρεπε να είναι ένα ευρύφημα καθημερινό του ανθρώπου. Είναι μικρό, μπορεί να το έχει κανείς στην τσέπη του. Και όπου βρίσκεται, μπορεί να διαβάζει. Λέγει ο Σατανάς μία νομολογία, και τη λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι όταν κρατεί ο άνθρωπος το ψαλτήρι και διαβάζει, ο Σατανάς το φέρει γύρω-γύρω. Κάπουσενα και δεν μπορεί πουθενά. Πάει από πάνω, βλέπει ψαλτήρι. Πάει από εδώ, βλέπει ψαλτήρι. Πάει από εκεί, βλέπει ψαλτήρι. Πάει από εκεί. Διότι το ψαλτήρι είναι κήπος χαρίτων. Πώς είναι για τους καλοφαγάδες το κεφαλάκι, που έχει πάσης φύσεως, μπαξές, πάσης φύσεως, για φαγητό ωραίο με δε επάνω, έτσι το ψαλτήρι. Δεν είναι κάτι που να μην έχει τη θέση του στη ζωή του ανθρώπου. Τι είναι θλίψη, τι είναι χαρά, είναι, τι είναι εκείνο που τον απασχολεί και δεν βρίσκει. Ερωτήματα έχει, απορίες έχει. Εκεί μέσα υπάρχουν όλα. Και τούτος ο άνθρωπος δεν ενεί τον Θεό. Και δεν αξιώνεται να τον ενέστηκε εκεί, διότι δεν τον ενεί από εδώ. Και εφόσον δεν έχει καμιά σχέση από εδώ, που είναι ο προθάλαμος και η προετοιμασία για εκεί, είναι φυσικό να μην αλλάζουν τα πράγματα εκεί. Όμως, κατά τα κρίματά του, δηλαδή κατά τον νόμο του, κατά τη σκέψη του, κατά τη βοήθειά του, τον ενεί αυτός, δηλαδή ο Δαβίδ. Με τη βοήθειά του δηλαδή τον ενεί. Και έχει και το τελευταίο και λέει εν ταπεινός. Δηλαδή τώρα αυτά που τα γράφει έχει γυρίσει. Είναι μετανοημένο. Έχει εξομολογηθεί στον Άθαν. Έχει πληρώσει το φόρο. Αφενός συγχωρήσανε αμαρτίες του. Αφετέρου πλήρωσε και το φόρο. Πέθανε το παιδί. Ξέρετε το ιστορικό που είπε. Θεός του συγχωρεί τις αμαρτίες, αλλά το παιδί της ανομίας θα φύγει από τη μέση για να μην βλασφημείται ο Θεός. Επλήρωσε και το φόρο. Είναι τακτοποιημένος ούτως υπή απέναντι του Θεού. Και εντούτοις τον εαυτόν του τον θεωρεί ως πρόβατον απολωλός. Επλανήθην του λέει. Ως πρόβατον απολωλός. Δίκησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ού και πελάθατε. Αυτό το παραδέχεται ο άνθρωπος. Ότι είναι πρόβατον απολωλός. Και μετά τη δικαιοσύνη του, και μετά το βαπτισμά του, και μετά την εξομολόγησή του, το παραδέχεται, ταπεινώνεται, κάθεται κάτω στο σημείο αυτό. Λέγει, ερμηνεύοντας ο Μέγας Αθανάσιος, αυτό το εδάφιο λέγει το εξής. Μετά το υπήν περί αυτού έργα κατορθωκότος, πόσον είπε, λέει, το τι έκανε, πώς εκατόρθωσε και πάλεψε κτλ. Πάλιν πρόβα των εαυτών πεπλανημένο λέγει είναι. Πάλι λέει ότι είναι πρόβατο πεπλανημένο. Ταπεινοφροσύνην επιτιδεύον. Δείχνει λέει ταπεινοφροσύνη. Το παραδεχόμεθα εμείς ότι είμεθα πρόβατα από όλα. Δεν το παραδεχόμεθα ορισμένοι. Εδώ δε μέσα σε αυτό το εδάφιο το τελευταίο του αμόμου έχει ένα μάθημα πολύ σοβαρό. Λέγει ότι επλανήθη ως πρόβατον από όλων. Και ταυτοχρόνως λέγει στο Θεό ζήτησον τον δούλο σου. Όταν πλανηθεί ένα πρόβατο, χαθεί παραδείγματι ένα πρόβατο, αποκοπεί από τη στάνη ένα πρόβατο, τι πρέπει να γίνει? Θα πει ο καθένας, πρέπει
ο Τζοπάνος οφείλει να πάει σε αναζήτηση αυτού. Αυτό θα είναι το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Και πολύ μάλιστα, εξ αφορμής αυτού του εδαφίου, κατηγορούν τους ποιμένας γιατί δεν πάνε σαν έβριστη των απορολότων. Αλλά κάθονται και περιμένουν να πάνε τα απορολότα εις αυτού. Ζήτησον, λέει. Ζητώ, πάνε να πει ερευνώ, ψάχνω, να το βρω, ερωτώ, πού κλπ. Αλλά για να βρεθεί ένα πρόβατο από το ποιμένα, δεν είναι μόνο να θέλει ο ποιμένα. Πρέπει και το πρόβατο να φωνάζει, να μπελάζει όπως λέμε. Αν το πρόβατο δεν μπελάζει, είναι δύσκολο να το βρει ο ποιμένα. Πολλές φορές, ακατό. Μα πώς μπορεί να μπελάξει ένα πρόβατο λογικό άνθρωπο? Να φωνάξει, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να πει ήμαρτον, βόσον. Το λένε οι άνθρωποι? Δεν το λένε οι περισσότεροι. Εδώ δε εξαιτίας αυτού, να μου επιτρέψετε έναν διαχωρισμό. Παρουσιάζει δύο τάξεις απολολότων αυτό το εδάφιο μας. Η μία τάξη είναι των πιστών, αλλά που αμαρτάνε, που ξεγελώνται, που αποκόπτονται για ορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά φωνάζουν όμως. Παρακαλούν, τηλεφωνούν, προσεύχω, έχω έναν πειρασμό, προσεύχω, έπεσα, σε παρακαλώ. Θέλει προσφορά στην Εκκλησία, γράφει στο Άγιον Όρο να προσευχηθούν, παρακαλεί τον Α, τον Β, κάνει προσευχές κλπ. Αγωνίζεται. Πλανημένο μεν, αλλά ενδιαφέρεται για την επιστροφή. Φωνάζει και ακούει ο ποιμήν και θα το βρει αυτό. Έχουμε και τα άλλα τα απολολότα, τα οποία όχι μόνο δεν φωνάζουν, όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται για την κατάντια του, αλλά και καθόνται επί των αμαρτιών των. Όχι ποιμήν, όχι άγγελος, αυτός ο Χριστός να φωνάζει, αυτό δεν γυρίζει πίσω. Και δεν γυρίζει, διότι του έχει ελευθερία στην ελευθερία του. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, δεν είναι? Αν θέλει, ακολουθεί, δεν θέλει, δεν ακολουθεί. Αν θέλει, επιστρέφει, δεν θέλει, δεν επιστρέφει. Δεν μιλούσε ο Χριστός και του λέγανε ότι Σατανά έχει μέσα του? Το ίδιο του λέμε και σήμερα εμείς. Έχουμε λοιπόν πλανημένα πρόβατα που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λέγω για τον άρθα ιδιαλόγο πιστοί όντας, ημάρτησαν και εξέκλειναν τη σοδού. Έχουμε και ορισμένους όμως οι οποίοι θεληματικά και θέλουν και να μένουν έξω. Δεν θέλουν καμιά δουλειά με τον ποιμένα να έχουν. Δεν θέλουν να παραδεχτούν, δεν θέλουν να φωνάξουν, δεν θέλουν να κράξουν το ήμαρτον. Όσο λοιπόν να τους ζητήσει αυτούς, που παρότι ο Θεός πάντα θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύνε, εντούτοις όμως δεν μπορεί να τους σώσει αυτούς. Και πάντοτε προβάλλουμε αυτό το κλασικό, το ως της θέλει ο πίσω μου ελθύνε, δεν εκβιάζει κανένα. Το άνευ σου πλάσασε, ουδύνατε άνευ σου σώσει. Αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει, σεβόμενος το αυτεξουσιό σου, δεν σε σώζει χωρίς να σε ρωτήσει. Οι άνθρωποι, οι περισσότεροι μας, δεν θέλουμε τον Χριστό, διότι το Ευαγγελίο του έχει πολλά μη και πολλά ου. Δεν υπογράφει σε αυτά που θέλουμε εμείς της σαρκός μας, της μόδας μας, του κόσμου μας. Γι' αυτό πολλοί λένε, τέτοιο Χριστό και τέτοιο παράδεισο δεν τον θέλω εγώ, εφόσον μου αντιτάσσετε στα σιδονάς μου και σας απολαύσουν τα σημερινά. Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο του που φωνάζει. Αφενός παραδέχεται, παρότι επέστρεψε, έκανε έργα άξια μετανοίας, έκλαιε μερανύχτα, εντούτοις όμως έπαβε να λέει είμαι απολωλός. Αλλά φώναξε, ζήτησέ με, με το έλεος σου και εγώ θα ανταποκριθώ που είμαι και θα κατέβεις εσύ κάτω εκεί στο φαράγγι να με φτάσεις. Έτσι κλείνει, έτσι παρουσιάζει. Δεν ξέρω πώς είμαι θα μαζί στις τέσσερις προηγούμενες ομιλίες, κι αν ενθυμίστε έτσι τη σχετική ανάπτυξη που κάναμε όλων αυτών των εδαφίων από τον άμωμο, τι περιεχόμενο έχουν και πόσο ο άνθρωπος πρέπει να έχει ζήσει αυτά τα οποία λέγει την τελευταία στιγμή. Διότι στη ζωή την υπόλοιπον μπορεί να αδιαφορήσαμε για το Θεό. Να λέγαμε τα λόγια, μα να μην τα πράταμε. Όμως τώρα βγαίνουμε να δώσουμε λογαριασμό. Θα βρεθούμε ενώπιος
ενωπίο. Δεν χωράνε ψέματα τώρα. Δεν χωράνε δικαιολογίες. Όταν κατατεθεί η σάρξ, η ψυχή θα σηκώσει τα χέρια πάνω και θα πει: δίκαιος είσαι, Κύριε. Έχεις δίκιο και έχω άδικο. Αξίζει. Πού είναι ο στάβλος να πάω? Δεν κάνω εγώ για το σαλόνι. Κατευθείαν για το στάβλο θα πάμε μοναχοί μας. Ναι, όπως σας έλεγα μια μέρα, όταν ανοίξει η αγροκής κατοικίας η αγρόπορτα, το σκυλί θα πάει στο δικό του, το γουρούι θα πάει στο δικό του, το βόδι θα πάει στο δικό του, τα παιδιά θα ανεβούν απάνω. Οι κύριοι θα ανεβούν επάνω. Έτσι ακριβώς θα γίνει και την ημέρα εκείνη. Αυτά είναι όλα της σαρκός, του εγωισμού, της ειδονής και του συμφέροντος. Αυτά που προβάλλονται και τα παίρνουν σαν επιχειρήματα βαριά μάλιστα, να παρουσιάσουμε έναν άδικο Θεό ή μια πλανημένη εκκλησία ορθόδοξα. Είναι λάθος. Εμείς τα έχουμε μπλέξει, δεν μας απεκάλυψε πώς έχουν τα θέματα, διότι δεν είναι ταπεινώθημεν και δεν παραδεχόμεθα ότι είναι θα πλανημένοι. Τοποθετώ το καθένα με ειλικρίνεια έναντι των ονείρων του, των παιδικών του ονείρων. Και ακόμη όχι των 15, των 17, των 18, των 22, των 25, των 30 ετών, των 35 ετών, που θεωρείται ένας άνθρωπος ότι έχει πλέον κατασταλάξει. Πόσα εκ των ονείρων του δεν ήσαν πλανεμένα. Και αλλήμονό τους, αν τους άφηνε ο Θεός να πραγματοποιηθούν τα όνειρά τους. Αλλήμονό τους. Εγώ ομολογώ, στα 100 μου όνειρα τα 105 αναβάγησα. Όχι τα 100, τα 105 αναβάγησα. Αυτό έχω να πω. Και αλλήμονό μου, αν άφηνε ο Θεός, δρόμους που είχα εγώ ακολουθήσει και δρόμους που είχα εγώ εκλέξει. Τον τρόπο να ζήσω εδώ και για να ετοιμαστώ να αντιμετωπίσω την αντιμετωπίσω. Αλλήμονό μου. Αλλά δεν το παραδεχόμεθα ότι είμαι θα πλανεμένη. Και ότι μπορεί να πλανόμεθα ακόμη και μέσα στον χριστιανισμό ανήμεθα και να ζητούμε, πως λέγουν οι πατέρες, φώτισόν μου το σκότο. Φώτισόν μου το σκότο. Γιατί έχουμε σκοτάδι βαρύ. Παρά τις γνώσεις που έχουμε. Θυμίστε κάποτε το έχω γράψει ένα βιβλιαράκι εκεί που λέγει που ο Χριστός από 12 ετών έως 30. Είναι ερώτημα σοβαρό ορισμένο. Εκεί μέσα έχω πάρει κάτι από τα απόκριφα Ευαγγέλια που είναι μια στιχομηθεία ενός διδασκάλου των ημερών εκείνων που όταν είδε τον Ιωσήφ και έφερε αυτό το παιδί του λέει στείλτε μου να το μάθω γράμματα, είναι έξυπνο παιδί, δεν ξανά έχω ή τέτοιο παιδί. Και όταν πήγε ο Κυριός μας για να μάθει γράμματα από το δάσκαλο, το ρώτησε το δάσκαλο πόσο του είπε την αλφαβήτα πρώτα ο Κύριος, την ελληνική αλφαβήτα, μπορείς του λέει να μου πεις την ερμηνεία του Α. Τότε να σε ακολουθήσω. Ο δάσκαλος δεν ήξερε να του πει την ερμηνεία του Α. Υποκριτά του λέει εφόσον το Α δεν ξέρεις τι είναι. Πώς θα με διδάξεις εμένα το Β. Και τον ξεδίναξε. Και στο τέλος είπε πάρ' του λέει διότι εζήτησα μαθητή και βρήκα διδάσκαλο. Ποιος ξέρει το αλφα τι είναι που τα μάθαμε εμείς όλα και τα ξέρουμε εμείς όλα και εντάξει. Εμείς τουλάχιστον οι Έλληνες πρέπει να συμνινόμεθα όχι για τίποτα άλλο από τον Σοκράτη για την ηθική του κλπ. Αλλά για το λόγο που είπε ότι εν είδα ότι ουδέν είδα. Γι' αυτό μόνο. Έχει μεγάλο περιεχόμενο μέσα που εμένα δεν είναι ίδιο να χρησιμοποιώ τους φιλοσόφους και τους άλλους γιατί έχουμε αγίους εδώ πέρα. Αλλά και αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψεις. Εφόσον βοηθεί και έρχεται συνεπίκουρον στο λόγο μου, πρέπει να το αναστήρω κι αυτό. Ποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα? Ο Σοκράτης είπε ξέρω λέει ένα, ότι δεν ξέρω τι πρέπει. Και είναι αλήθεια. Εκείνα που ξέρει ο άνθρωπος, εν σχέση με εκείνα που του διαφεύγουν, δεν τα ξέρει, είναι μηδέν. Κατά συνέπεια πρέπει να μένει μετριάζον, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Τι ξέρει ο άνθρωπος μπροστά σε εκείνα που δεν ξέρει. Και που πήγε στη Σελήνη ακόμη. Τι έμαθε. Τίποτα δεν έμαθε. Έτσι λοιπόν πρέπει να σκέφτεται το άνθρωπος για να αντιμετωπίσει με κατά κάποιον τρόπο έτσι μια μικρή παρησία τα γεγονότα τα σοβαρά που υπάρχουν πέραν του τάφου. Όταν τελειώσει ο άμωμος, ο ιερεύς αρχίζει ορισμένα άλλα και λέει. Τα λεγόμενα ευλογητάρια. Και λέει. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόμε τα δικαιώματά σου.
Εμείς τα δικαιώματα του Κυρίου μόνο δεν μαθαίνουμε, ούτε στο σχολείο. Όλα τα δικαιώματα τα άλλα, της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της τέχνης, του Θεού τα δικαιώματα που πρέπει να προτεύουν, πρέπει να μαθαίνει μόνο πρώτα ο άνθρωπος και έπειτα να μαθαίνει όλα τα άλλα, διότι δεν μπορεί να λέγεται ο άνθρωπος άνθρωπος εάν ταυτοχρόνως δεν είναι χριστιανός. Δεν είναι η εξωτερική μορφή και τα ιδιώματα που κάνουν τον άνθρωπο, αλλά η εσωτερική μορφή που κάνουν τον άνθρωπο. Εδώ λοιπόν λέει διδαξόμη, δηλαδή καταδέχουμε, μάθουμε τα δικαιώματά σου. Σε αυτό και μόνον, το πρώτο, το οποίο προβάλλεται σε όλα τα πιο κάτω, δεν είναι θα εντάξει εμείς. Σε αυτό και μόνο δεν είναι θα εντάξει. Εν πάση περιπτώσει. Τον Αγίον λέει ο χορός έβρεν φυγήν τη ζωή και θύραν παραδείσου. Τι πάει αυτό, το πιάνε δελταστή, τι λεπτά να πει αυτό. Τον άρτηκα θα ειδείτε φορούς φορούς να κατεβαίνουν και να έρχονται μέχρι τις πύλεις του παραδείσου όπου χερουβίμ κλείνει εκεί με ρομφαία πυρήνη το παράδεισο και ο Πέτρος είναι έτοιμος να ανοίξει. Θα δείτε όμως διαφόρους χώρους, τον Παρθένων, των Οσίων, πιο πίσω, Απόστολοι, Μάρτυρες και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν τον Αγίον ο χορός, αυτός ο χορός των Αγίων που είναι μαζί σου, έβρεν πηγήν την ζωή και τη θύρα του παραδείσου. Τη βρήκανε και έτσι είναι χορός Αγίων μαζί σου. Διαφορετικά θα ήταν ο χορός Σατανάδων, μακριά από σένα. Τη βρήκανε λοιπόν, λέει, τη θύρα του παραδείσου. Πώς τη βρήκανε? Ο άνθρωπος έχει γεννηθεί έξω από τον παράδεισο. Και διακαής του πόθος είναι η επιστροφή του εις τον παράδεισο. Για να βρει λοιπόν τον τρόπο να ξαναπεράσει τη θύρα, να εισέλθει από εκεί που οι γεννήτωρές του, ο Αδάμ και η Εύα, όπως ο Παύλος μίλησε εδώ σε εμάς και είπε εξ ενός αίματος πάντων. Από εκεί που εξήλθαν οι δύο, πρέπει να βρει το αντίδοτο, το αντίθετο ακριβώς για να εισέλθει. Για ποιο λόγο εξήλθαν οι πρωτόπλαστοι εκ του παραδείσου? Εξήλθαν δια την αμαρτία, το λάθος, και δια την αμετανοησία. Μετάριος μάλιστα το μεσημέρι που κάτι συζητούσαν, λέει και δια την συκοφαντία μου, λέει. Έγινε κι άλλο, μου λέει, αμάρτημα στον παράδεισο. Για τη συκοφαντία. Και είναι αλήθεια. Συκοφάντησαν το Θεό και οι δύο. Εμείς δεν φταίμε, λέει. Το φίδι φταίει, το έφτιαξε εσύ. Δεν φταίω εγώ, λέει ο Αδάμ. Φταίει η γυναίκα, εσύ την έφτιαξε. Εσύ δεν έφτιαξε, την έφτιαξα εγώ. Για τη συκοφαντία μου, είπε το μεσημέρι. Εγώ δεν είχε περάσει από το νου. Ώστε όχι μόνο η αμαρτία, αλλά και η αμετανοησία. Δεν σας έκαμε αίσθηση αυτές τις ημέρες? Ο Τίμιος πρόδρομος που έρχεται και λέει «Μετανοείτε ή και γάρι βασιλιά του ουρανού». Και για ακούστε και την Κυριακή, τι θα πει ο Χριστός όταν εξήλθε στο δημόσιο βίο? «Μετανοείτε ή και γάρι βασιλιά του ουρανού και πιστέψετε στο Ευαγγέλιο». Δεν είχατε τίποτα άλλο να μας πείτε? Τι είναι αυτό η μετάνοια? Είναι το αντίδοτο της αμετανοησίας. Αυτό σου χρειάζεται για να βρεις την πόρτα από την οποία εξώσαν οι προπάτερός σου για να ξαναγυρίσεις μέσα στον παράδεισο, που είναι η επιθυμία σου. Θα πρέπει να βρεις τη θύρα, λέγει λοιπόν εδώ. Τον Αγίον το χορός, λέει, έβρε την πηγή της ζωής και την θύρα του παραδείσου. Έβρον καγό την οδόν. Τη βρήκα και εγώ, λέει, την οδό. Τη βρήκες, αλήθεια? Ποια είναι η οδός? Δια της μετανοίας. Η μετάνοια είναι η οδός. Όπως η αμετανοησία ήταν οδός απολίας και εξόδου, έτσι η μετάνοια είναι οδός σωτηρίας και επιστροφής. Έβρον καγό διά της μετανοίας την οδόν. Ο απολωλός πρόβατον εγώ ημί, το χαμένο που ήμουνα έξω, ανακάλεσθέ με, σωτήρ και σώσε με. Πάρε με μέσα ξανά και σώσε με. Αυτά προβάλλει. Τι έχουν να πούν οι δυστυχισμένοι
που έφυγαν αμετανόητοι. Εκατομμύρια κόσμος από εδώ. Τι έχουνε λόγο σκληρό να δώσουν οι συγγενείς οι οποίοι παρευρέθησαν τις τελευταίες μέρες της ζωής των και κοιμημένων των και από πρόληψη και από αδιαφορία και από σκληρότητα δεν τους πήγαν να παπά να κάνουν ένα ευχέλαιο να τους εξομολογήσει να τους κοινωνήσει αλλά τους απαλάρισαν και τους έστειλαν στην κόλαση. Θα δώσουνε λόγο φρικτό, θα τους ζητηθεί λόγο. Τι να τα κάνεις τα μνημόσυνα εκ των υστέρων, τι να τα κάνεις τα μαύρα, τι να τα κάνεις όλα αυτά τα οποία φτιάχνει να τιμήσεις τι, ποιον, αυτόν που τον δίπλωσε σε τον έφυγε στην κόλαση, ποιος θα τον ξεδιπλώσει τώρα. Για μετάλλια δεν του μίλησες, φοβόσου να μην πεθάνει, ως το παπάς μεταφέρει θάνατον, δεν μεταφέρει ζωή, ο Χριστός είναι θάνατος ή ζωή. Εφόσον θα αποθάνει άλλωστε, γιατί να μην πεθάνει με Χριστό μαζί, γιατί να μην έχει εισιτήριο άνθρωπο στο χέρι, τόσο τον αγαπά, τόσα χρόνια πόλησες μαζί του, πού τα πετάς αυτά τα πράγματα. Θα ζητηθεί λόγος αν δεν υπάρξει μετάνοια και συντριβή και έργα άξια της μετανοίας. Διότι η κατάρα δεν επιτρέπεται, γενικά είναι αμαρτία, αλλά θα μου επιτρέψετε για σχήμα λόγου να σας πω. Αν θα θέλατε ποτέ σας να καταραστείτε έναν άνθρωπο, πείτε να μην βρεθούν χριστιανοί δίπλα του όταν πρόκειται να πεθάνει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα. Δεν είναι αυτό σχήμα λόγου το κάνω δηλαδή. Πόσο το βαθμολογώ να βρεθεί ο άνθρωπος μεταξύ ανθρώπων αδιαφόρων, ψυχρών ή αγνοούντων τα θέματα τα πέραν του τάφου και να βλέπουν τάφο και να βλέπουν εργολάβο και να βλέπουν μόνο αυτά τα πράγματα τυπικά. Ναι, πόσοι άνθρωποι δεν κερδίσαν, γιατί οι ψυχοί, εκτός ορισμένοι βέβαια, που έχουν σκληρινθεί, που έχουν φτάσει στη θέση του εξεγονίμων ληστού, ο οποίος δεν περίμενε τίποτα, μπορούσε να πει και αυτός νησιτή μου, αλλά δεν κατόρθωσε να το πει. Εκτός αυτών, όπως σας έλεγα ένα βράδυ κάποιος πρωθυπουργός παλιός δικός μας, που είπε έξωνας ωραίος όταν είδε τον πάτερ και πήγε να τον κοινωνήσει τελευταία στιγμή της ζωής, αλλά αυτοί είναι λίγοι με τριμμένες τα δάχτυλα. Οι περισσότεροι είναι αυτοί οι οποίοι παλεύουν τώρα και ζητάνε κάπου να πιαστούν. Και όταν τους μιλήσεις για Χριστό, αμέσως παρηγορούνται. Το δέχονται. Έχουν κερδιθεί άνθρωποι στις τελευταίες στιγμές της ζωής τους. Μέσα από, όχι τα δόντια, μέσα από τα σάλια και τον φάργα του σατανά τους έχουμε βγάλει. Την τελευταία στιγμή. Και σε λίγο εκοιμήθησαν, αλλά με το εισιτήριο στο χέρι. Αν θέλει λοιπόν και ο δικός σου, αν θέλει και εσύ και εγώ να βρούμε την οδόν η οποία χορεύει ένθα ο χορός των Αγίων, θα χρησιμοποιήσει τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι το αντίδοτο της πτώσης. Έπεσες, σήκω. Ξαναέπεσες, ξανασήκω. Ξαναέπεσες, να ξανασηκωθείς. Ο Θεός ήρθε για αμαρτωλούς στον κόσμο, δεν ήρθε για Αγίους. Μη σου πει ο Σατανάς ποτέ ότι διότι μάρτυσες πλέον δεν σ' ανέχεται ο Θεός. Όχι. Αμαρτωλούς ήρθε στον κόσμο σώσε, λέει ο Παύλος. Ον πρώτο σημείο εγώ. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ζουν άξια δεν έχουν ανάγκη του Χριστού. Δεν είναι για αυτούς ο Χριστός. Για τους αμαρτωλούς ήρθε ο Χριστός. Δέξου λοιπόν τον εαυτό σου ως αμαρτωλόν. Εν λόγω εν έργο ή εν διανία και χρησιμοποιεί τον Χριστόν δια της Ορθοδόξου Εκκλησίας του και των μυστηρίων αυτής. Γιατί μία Εκκλησία έφτιαξε ο Θεός, ο Χριστός. Πολλές φορές φτιάξανε τα πείσματα, τα εγώ, τα συμφέροντα και ο Σατανάς. Μία Εκκλησία. Εγώ είμαι η άμπελο. Εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η αλήθεια. Μονοπόλιο. Εύρω λοιπόν λέει καγώ την οδόν δια της μετανοίας. Το απολωλός πρόβατον εγώ είμαι. Το χαμένο λέει πρόβατό σου εγώ ήμουν. Ανακάλεσέ με σωτή και πάρε με μέσα. Δεύτερο στίχο. Προβάλλει ξανά το ευλογητό σου Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου και για να το επαναλαμβάνει θέλει να μας το βάλει μέσα μας. Η επανάληψη σε αυτόν τον σκοπό έχει να προσέξουμε μια σοβαρά λεπτομέρεια. Και λέει ο πάλεμεν εκ μη όντων πλάσασμε
εσύ λέει που κάποτε δεν ήμουνα, αλλά με έφρασες και με έφερες, και εικόνη σου θεία τιμήσας και με έκαμες κατ' εικόνα και ομοίωση η δική σου, παραβάστη δε εντολής, διότι παρέβην την εντολή, δε πάλιν επιστρέψας η γη εξής ελήφθη. Διότι λέει, με έφερες εκ του μειόντος εις το ίν. Μου έδωσες και με ετοίμησες με την προσωπικότητά μου. Εγώ όμως δεν εκράτησα μία εντολή. Και γνωρίζετε πόσο εύκολο ήταν αυτή η εντολή. Δεν είπε από παντός δέντρου του παραδείσου μη φάγετε. Από παντός δέντρου του παραδείσου φαγή. Έχει 1000 δέντρα ο παραδείσος. Τα 999 δικαστή. Ένα μόνον. Άφησε το εκεί στην άκρη. Από δε του ξύλου του γινώσιν καλών και πονηρών. Από αυτό δεν θα φάω. Γιατί να μην φάω αυτό. Θα μου δείξεις δι' αυτού ότι εκτιμείς αυτό το οποίο έκανα. Υπακούεις. Πού ήσουνε. Ξέρω εγώ πού ήμουν. Εγώ σε έφερα και βλέπεις πού είσαι όμως. Έτσι. Που τα έχω όλα έτοιμα. Ουρανό γη. Ήλιο αέρα. Θάλασσα στενά. Τρόφιμα έρθετα. Τα πάντα σε βάζω βασιλιά. Εάν κρατήσεις αυτή τη μικρή απαγόρευση, θα μου δείξει ότι είναι λογαριάζεις. Και εγώ θα πω, χαλάλι αυτό που έκανα για σένα, που σε έφερα εκ του μειόντος το είναι. Ετούτοις όμως ο άνθρωπος συνετάχθη με το πλάσμα όχι με τον πλάστη, ήκουσε τον διάβολο και όχι τον Θεό, έκαμε το δικό του ημάρτησε δεν μετενόησε, ψυχοφάντησε όπως λέει και ο Νεκτάριος στη συνέχεια και αυτόν τον Θεό, και το αποτέλεσμα είναι ο Θεός να βγάλει μία απόφαση και να του πει χούσι και ισχού να πελεύσε και πάλι να επιστρέψας εις γην εξής ελήφθην. Θάνατος. Μεγάλη λέξη με φοβερά αποτελέσματα για τους αγνοούντας. Για αυτούς που γνωρίζουν, ο θάνατος είναι λύτρωση και ο θάνατος είναι ευεργεσία. Τον θάνατον της ψυχής να φοβήσει άνθρωπε, όχι τον θάνατο του σώματος. Θάνατος ερμηνεύεται χωρισμός από την ζωή. Απέθανε λέει αυτός. Τι δηλαδή έγινε, έφυγε το πνεύμα μέσα, έφυγε η ψυχή και έμεινε το σώμα. Νεκρό το σώμα. Γιατί, ελλείψη ψυχής. Πολύ σωστά. Έχουμε όμως και νεκρό το πνεύμα. Πότε, ελλείψη πνεύματος. Νεκρά και η ψυχή. Όταν δεν έχει σχέση με τον Θεό ο άνθρωπος τι είναι. Δεν είναι νεκρός. Δεν είπε για τον άσο το Υιό που ζήσε και έκανε τη ζωή του ότι νεκρός ήτο και ανέζησε και απολώς και αβρέθη. Δεν γράφει στον επίσκοπο της Λαοδικίας στην Αποκάλυψη ότι το όνομα έχει ότι ζεις και νεκρός. Πόσα κινητά νεκροταφεία δεν υπάρχουν στο περιβάλλον μας ή πόσοι δεν είμαστε εξημών κινητά νεκροταφεία. Νεκροί, αποκεκουμένοι από τον Θεό. Υπάρχουν δύο λοιπόν θάνατοι. Ο θάνατος της ψυχής και ο θάνατος του σώματος. Τον θάνατο της ψυχής, τον χωρισμό από τον Θεό, τον προκάλεσε ο ίδιος ο άνθρωπος και είναι υπεύθυνος. Τον θάνατο του σώματος, τον χωρισμό δηλαδή του σώματος εκ της ψυχής, τον εδιέταξε ο Θεός εις ευεργεσία ή να μην το κακό αιώνιον γέννηται. Όπως λέγει την ευχή του ψυχοραγούντος στην Εκκλησία η ευχή. Γιατί μας έξωσε του παραδείσου και γιατί έβαλε χερού και εφρούρισε την οδόν η οποία όδε προς το ξύλο της ζωής. Είναι αμή ο νεκρός άνθρωπος φάγει του ξύλου της ζωής και ο θάνατος γίνει αθάνατος, αθεράπευτος. Από αγάπη μας έξωσε, από αγάπη μας απομέκρυνε από τον και από αγάπη επέτρεψε τον δεύτερον θάνατον αυτόν του σώματος τον οποίον θα τον θεραπεύσει δια της Αναστάσεως. Κατά την Ανάσταση θα το πάρουμε καινούριο το σώμα. Σπήρεται εμφθορά, εγείρεται ναυταρσία. Σπήρεται σώμα
ή λοιπόν εγείρεται πνευματικό. Πεθαίνει καρκινοπαθής και βγαίνει 33 ετών. Τον έχει καταφάγει η θυματίωση και του έχει αφήσει τα νεύρα και τα κόκαλα και το δέρμα μόνο και βγαίνει 33 χρόνων παλικάρι. Η φιλική αρνία, λέγουν οι πατέρες στο σκεπτικό του κατά το πρώτο ψυχοσάββατο την παραμονή της απόκρισης. Τι ζημιά λοιπόν κάνει? Αυτό που επέτρεψε λοιπόν να ξαναγυρίσουν στη γη είναι εντολή του Θεού από αγάπη πάλι προς τον άνθρωπο. Και γι' αυτόν τον θάνατο έπρεπε να του λέμε ευχαριστώ του Θεού. Αλλά δεν του λέμε. Του βάζουμε μαύρη σημαία. Και του λέμε ότι εμείς διαφωνούμε. Κακώς έκανε που έβαλε το χέρι στον ανθρωπό μου. Ναι, είναι βλασφημία. Το τέντο, αυτό το κοσμικό τέντο. Το που πενθούμε εμείς για διακεκριμένο είναι βλασφημία. Τελευταία ανάλυση. Έχετε κρατήσει, μπάς πέντος, εγώ δεν έχω ούτε την δύναμη, μόνο Χριστός έχει την δύναμη να μετατρέψει τα δάκρυα σε χαρά και να χαρούμε διότι ο άνθρωπος πεθαίνει. Εάν με πέθανε γέρον διότι απέλαβε, δεν άφησε τίποτα, αν πεθάνει νέος διότι επρόλαβε και θα αμαρτήσει πολύ. Έτσι λέει ο Χριστός είναι. Δεν είναι δικά μου αυτά τα λόγια που σας μετατρέψει. Ο θάνατος λοιπόν είναι ευεργεσία. Πόσοι άνθρωποι δεν έρχονται πολλές φορές για προφυλή τους πρόσωπα και λέγουν «Α, να τον πάρω σε όταν να παρθεί». Και το επιτρέπει πολλές φορές για να σπάσει αυτόν τον γυρολατρικών πάγων που υπάρχει μεταξύ των προσώπων. Που έχουμε θεοποιήσει τα πρόσωπα. Γυναίκα, άντρας, παιδί, ξέρω εγώ, πατέρας, μάνα κλπ. Και επιτρέπει ασθένειες τέτοιες που να του λυπηθούμε και να του πούμε πάρτου. Και εμείς που λέγαμε ποτέ δεν ψηφάμε κοντά, πάρτε μια ώρα γρηγορότερα να έχει χάσει. Θα το έχουν πολλοί να το μαρτυρήσουν αυτό. Και πολλοί έχουν να το πούνε αυτό το πράγμα. Είναι αγάπη του Θεού ο θάνατος. Αρκεί όμως ο άνθρωπος να έχει τακτοποιηθεί και να έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις για να έχει μέρος στην ανάσταση. Να έχει πιστέψει στο Χριστό και ο πιστεύων στο Χριστό δεν φοβάται. Διότι καν αποθάνει δίσεται όπως λέει. Εδώ λοιπόν το έχει πολύ ωραία τοποθετήσει. Εσύ του λέει που εκ του μειόντος με έπλασε και με έκανε εικόνα και με ετοίμησα, με έκανε άνθρωπο. Για σκεφτείτε όλο αυτό το σύμπαν όσο έχει ερευνηθεί και όσο δεν έχει εξερευνηθεί. Όλοι αυτοί οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, τα χερουβήμ, τα σεραφείμ, οι πρώην, οι κυριότητες, οι δυνάμεις. Αυτή η Θεοτόκος, αυτή η Μεγάλη Παρασκευή, αυτός ο Γολγοθάς, αυτή η συνεχής θυσία του Χριστού που γίνεται κλπ. Γίνεται για τον άνθρωπο. Σκεφτείτε τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Αλλά δεν μας αφήνει ο Σατανάς να καταλάβουμε τι είναι ο άνθρωπος. Τι είναι οι άγγελοι μπροστά στον άνθρωπο. Τίποτα. Δούμε του. Τι είναι. Τι είναι οι άγγελοι μπροστά σε έναν άνθρωπο ιερέα, αμαρτωλών, τι είναι, τίποτα. Πνεύματα λειτουργικά, δούλοι, για τους μέλλοντας κληρονομής σωτηρίας. Που ακούμε άγγελο και λύουν τα γονατά μας. Να χτυπήσουν οι στερούγες τους, θα διαλυθούμε. Και εντούτοις είναι δούλοι μας. Από εκεί μπορεί να καταλάβεις τι είναι ο άνθρωπος. Και εντούτοις όμως δεν μας αφήνει αμαρτία. Αχ, για μας τα σκουλίκια. Άμα σε πατήσουν στο εγώ και σε πούνε βρώμα, θα σου πω γάνεις σκουλίκι. Είσαι που ξέρω εγώ τι άλλο, τότε θα βγάλεις και το μαχαίρι ακόμη, ε. Αλλά εδώ ταπεινολογεί. Εγώ το σκουλίκι για μένα. Και αν σου πατήσουν το εγώ και το συμφέρον αλλιώς, θα παραδέχεσαι ότι είσαι σκουλίκι. Δεν το παραδεχόμεθα τότε. Αλλά μας ξεγελά ο Σατανάς, το δεν ήμαθα τίποτα. Μας ετοίμησε λοιπόν, λέει, μας ετοίμησε. Με την εικόνα του Θεία την ύφεση. Παραβάσει εντολής, δε, πάλι με επέστρεψα στη συγγύη εκ της ελήφθης. Εις το καθομοίωσιν επανάγαγε, θα αναφέρεμαι εκεί που ήμουνα, το αρχαίον κάλος αναμορφώθηκε. Είμαι χαλασμένος τώρα, ένα μοντέλο που δεν αποδίδω απόλυτα την εικόνα του Αδάμ που πρωτοβγήκε από τα χέρια του. Εγώ είμαι αποτέλεσμα αμαρτίας. Κανένας δεν ξέρει πως ήταν ο Αδάμ πρώτα. Εμείς βλέπομεθα μεταξύ μας και πολλοί ρωτούνε πως θα είμαι θα μετά την Ανάσταση. Πες μου πως ήταν ο Αδάμ πριν πέσει
και πες μου πώς ήταν ο Χριστός όταν ανέστη, να σου πω πώς θα είμαι θα και εμείς μετά την Ανάσταση, αν πιστέψουμε στον Χριστό. Αυτή τη διόρθωση ήρθε να κάνει ο Χριστός στον κόσμο. Να ξαναφέρει τον άνθρωπο στο αρχαίο κάλος. Να ξανατονφέρει και πράγματι τον φέρει δια του βαπτίσματος, αρκεί να μείνει καθαρός εις το βαπτισμά του, και ακριβώς έχει επιτύχει την καθαρότητα την ψυχική εκείνη που είχε ο Αδάμ πρώτη τόσο. Και ένα ακόμη, το τρίτο ευλογητάριο, εφόσον πάλιν προβάλλει το ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου, λέει, εικόνη μη. Πρόσεξε, του λέει, είμαι εικόνα σου. Τη θαρή του δόξη σου, εικόνη μη, τη σαρή του δόξη. Ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων, εδώ είναι ένας εκβιασμός του ημνοδού προς το Χριστό. Ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων, εκτήρησον το σον πλάσμα δεσπότα. Δηλαδή, εάν πεις, διότι έχω πτεσμάτα επάνω μου, στίγματα, να με απορρίψεις, δεν κάνει τίποτα άλλο μόνο να απορρίπτεις την εικόνα την δικιά σου. Και έχετε υπόψη σας, όταν δει κάποιος ένα έργο του στο Παλαιοπολείο, αισθάνεται κάπως άσχημα, κάπως πικρά. Έτσι αισθάνεται. Και δείτε τώρα πώς αισθάνεται ο Θεός να βλέπει τον άνθρωπο, το πλάσμα αυτό που το φτιάξε, αν υπήκουε να μένει στην αιωνιότητα, πόσο λυπείτε. Και αν θυμίστε μπροστά στον τάφο του Λαζάρου, έκλαψε ο Χριστός. Γιατί έκλαψε? Δεν ήξερε ότι σε λίγο ο Λάζαρος θα πάνω? Και πρώτη με εγωισμό να πει, θα δείτε, σε λίγο θα σας πω τι γίνεται και θα δείτε. Και τούτη έκλαψε. Γιατί? Ενευρυμίσα το λέει και έκλαψε, δάκρυψε μπροστά. Διότι σκέφτηκε εκεί την ώρα τι έφτιαξα εγώ και πώς κατήβηκε. Να μου λέει η αδερφή του, πώς τεταρτέως, τον άφησε το έφτιαξα εγώ το πλάσμα μου να βρωμάει, να το τρώνε τα σκουλίκια, το έφτιαξα εγώ το πλάσμα μου. Και δάκρυσε μπροστά σε αυτή την κατάντια που έφτασε το πλάσμα. Εδώ λοιπόν ο ημνοδός διαπνεύματος Αγίου φερόμενος που υπενθυμίζει του Χριστού και του λέει, πρόσεξε, πριν βγάλεις απόφαση, θα ήθελα κάτι να σου πει, ότι προς αυτόν που θα αποφανθεί, δεν είναι τυχαίο τι, είναι εικόν δική σου. Είτε στίγματα φέρω πτεσμάτων, αν για τον Α ή Β λόγο, εκτήρησον το σον πλάσμα δέσποτα. Έρχεται λέει από τον πίθηκο, λέει ο άλλος. Το σον πλάσμα δέσποτα. Για τον λόγον αυτών, όσοι δεν πιστεύουν, πρέπει να αφήσουν διαθήκη να τους πετάξουν έξω, να μην τους ενταφιάσουν για μέσω εκκλησίας ορθοδόξου. Εγώ αυτό το απορρίπτω. Και εφόσον το απορρίπτεις, να έχεις την ειλικρίνεια να πεις, εμένα μην με διαβάστε, να με πετάξετε έξω. Διότι είναι πολλοί οι οποίοι θέλουν να παραδεχτούν χίλιες δυο θεωρίες ψεύτικες, να μην παραδεχτούν μια αλήθεια. Σε μείνονται να έρχονται από τον πίθηκο, τον ανόητο άλογο ζώο, από το Θεό να μην είναι, πλάσμα του Θεού. Εν τούτης όμως, ο Χριστός μας έχει καταστήσει αναπολογήτους. Γιατί αυτοί οι εχθροί του Εβραίοι έχουν γράψει ότι ο Χριστός έπτυσε χαμέ και τον κατηγόρησαν μάλιστα και τον εδίκασαν γι' αυτό. Και επίησε πυλών. Και με τον πυλόν έφτιαξε μάτι. Και τι έκανε? Δηλούει τα αυτότητά μου. Εγώ όμως δημιουργώ αυτό το πλάσμα. Δεν είσαι αυτή η πρόθεση. Αλλά εγώ επιτρέπω να έρθει αυτός τυφλός, να κάνω θαύμα επάνω του, για να σας δείξω την ταυτότητά μου ότι είμαι ο δημιουργός σας, ότι είμαι ο πλάσμα. Δεν έχει αφήσει κενό πουθενά. Δεν πρόκειται κανένας πονηρός, ο πιο πονηρότατος, να βρει κενό του Χριστού τη διδασκαλία, και γενικά σε όλο το έργο που έκανε, ώστε να πει εγώ δι' αυτής της οποίης εχάθημα. Ώστε υφέλησες και υπερπήρησες όλα τα εμπόδια και έκανες ό,τι έκανες. Εδώ λοιπόν που κάνει, σας λέγω και επαναλαμβάνω, έναν εκβιασμό
Είμαι εικόν, λέει, της αρήτου δόξης σου. Οι και στίγματα φέρω πτεσμάτων, εκτήρησον το στον πλάσμα, πλάσμα, δέσποτα. Και καθάρισον σύες πλαχνία και την ποθινήν πατρίδα παρασκούμε, παραδείσου πάλι ποιον πολίτημα. Πράγματι, του είναι ποθινή η πατρίδα του παραδείσου. Και τι έκαμε τόσα χρόνια που σε άφησαν στον κόσμο αυτόν. Τι έκανες, πώς ενήλυσες για αυτή την ποθινή πατρίδα. Παραδέχεσαι ότι είσαι από τον παράδεισο, το προσώπο βέβαια του Αδάμ και της Εύας, ότι εκείνη η πατρίδα για εκεί σε έφτιαξε, το παραδέχεσαι. Και τι έκανες λοιπόν τώρα που τη ζητάς την πατρίδα αυτή να ξαναπάς και να σε κάνει πολύ του παραδείσου. Ποια τα πιστοποιητικά σου, πώς θα περάσεις μέσα, τι είναι τρόπο, πώς θα ξαναγίνεις εσύ ένα πρόσωπο που να δικαιούσε από την περιουσία του πατέρα, πώς έγινες αδελφός του Χριστού. Ο κληρονόμος ο φυσικός της βασιλείας του πατρός είναι ο Χριστός. Έγινες αδελφός κατά χάρη του Χριστού για να γίνεις παιδί του πατέρα κατά χάρη, για να είσαι συγκληρονόμος με τον Χριστό, όπως γράφει ο Παύλος στο ήττα κεφάλαιο προς Ρωμαίους. Εάν τον Χριστόν και την εκκλησία του και τα μυστηριά του απέρριψες, δεν είσαι αδελφός του Χριστού, κατ' επέκταση παιδί του πατρός, και δεν έχεις καμία σχέση με την ποθινή πατρίδα. Η πατρίδα είναι για τα παιδιά του Θεού, είναι για τους αδελφούς του Χριστού. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο άνθρωπος να γνωριστεί με τον Χριστό εκ του κόσμου του. Ουδής έρχεται στον πατέρα η μύδια μου. Αν δεν περάσει από μένα, κανένα στον πατέρα. Ας φωνάζουν οι εφοβείτε, ας βροντιώνται και ας χτυπιώνται. Πως ότι η γέφυρα που λέγεται Χριστό την απορρίπτουν, θεληματικά κόφτουν τη γέφυρα από την οποία θα περνούσαν οι δυστυχισμένοι. Ήθε να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Ήθε να το καταλάβουν. Και εμείς αυτοί, οι οποίοι θρησκεύουμε, πιστεύουμε, αλλά σε μια ανωτέρα δύναμη. Σε ένα ανώτερο. Ή πιστεύουμε στο Θεό. Ή και στο Χριστό ακόμη, αλλά όχι εσταυρωμένον. Όχι σε άνθρωπο. Όχι τα φέντα αναστάντα. Αλλά με τον τρόπο μας. Όχι. Θα πρέπει να δοθούν οι σωστές ερμηνείες και η ορθή πίστη στα θέματα αυτά. Για να κατορθώσουμε να ξαναεπιστρέψουμε στην ποθινή πατρίδα που οποιονδήποτε ρωτήσεις. Εκτός αυτών που θέλουν να αστείσουν, όλοι θα σου πούνε ότι θέλω να πάω στον παράδεισο και εγώ αξίζω για τον παράδεισο. Πολλοί το πιστεύουν. Έχουν βγάλει το πιστοποιητικό μόνοι τους και το έχουν και πλαστογράψει από κάτω και νομίζω ότι με αυτό θα περάσουν στο τελειονίο του Θεού. Τους εύχομαι να περάσουν, αλλά δεν θα περάσουν αν δεν είναι μονογραμμένο από τον Χριστό. Θα μείνουμε μέχρι εδώ και απόψε και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε το άλλο να ολοκληρώσουμε.